Τρέλα ηλαστιχάκι θες. Εχθές, παιδιά, την έκανα μπάνιο. Ναι, την έκανα μπανάκι. Τώρα την καθάρισα, την τάισα, την τρελή. Και θέλω να της βάλω μετά το κοκαλάκι της. Ναι, και εγώ σ' αγαπάω. Άμα είσαι καλό παιδί και εγώ σ' αγαπώ. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε και πώς μου είστε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια μας να έχουμε και όλα καλά θα είναι. Ένα vlog ξεκινάει πάλι, αφού τα αγαπάτε τόσο πολύ τα vlog, δεν σας χαλάω χατήρι, θα κάνουμε vlog τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, είχα όρεξη σήμερα, είχα διάθεση, σηκώθηκα με πολλή ενέργεια, έχω προγραμματίσει και από χθες το τι θα μαγειρέψω, θα κάνω μια ωραία καρμπονάρα, γιατί έχω φρέσκα μανιτάρια, έχω μπέικον, οπότε λέω θα κάνω μια ωραία μακαρονάδα, που την τρώμε και όλοι στο σπίτι. Καλά, όχι ότι μου κάνουν και νούμερα τα παιδιά, δεν θα πω ψέματα, τα τρώμε όλα. Έχουμε μάθει να τα τρώμε όλα. Μόλις καθάρισα την κύρα από ό,τι είδατε και πάμε να συνεχίσουμε με τις δουλειές. Πάμε να βάλουμε ένα πλυντήριο. Top συνδυασμός. Η μυρωδιά απίστευτη. Και βάζω και τη σκόνη, τη νεομάτ και γίνεται ο χαμός με τη μυρωδιά. Όταν δεν έχω τις ταμπλέτες, βάζω και σκόνη και υγρό. Όταν έχω ταμπλέτες θα βάλω πολύ λίγη σκόνη και θα βάλω και την ταμπλέτα. Και μαλακτικό. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε και empties προϊόντα, οπότε θα είναι vlog και empties. Γιατί έχω μαζέψει αρκετά. Πάμε να βάλουμε ένα πλυντήριο. Εχθές έβαλα και ένα πλυντήριο του μικρού και σιδέρωσα. Το πλυντήριο μπήκε, οπότε πάμε να δούμε τι θα κάνουμε για πρωινό. Θα τους κάνω τα περιβόητα pancake. Μία κουταλιά μεγάλη baking powder. Μία κουταλίτσα ζάχαρη, μία μυτούλα αλάτι, ένα αυγουλάκι, μία βανίλια. Σήμερα θα κάνουμε αυγό. Γάλα 200 ml και αλεύρι με ντομάτι. Να μην βγει η ζύμη μας ούτε πολύ σφιχτή ούτε πολύ αραιή. Αραιή, νερούλη, όπως θέλετε πείτε το. Πρώτα σπάμε το αυγό να μας αφρατέψει. Breakfast pancake. Υπέροχα. Η Αλεξανδρούλα μου είναι εδώ, της έβαλα 6 pancake, τα έκανα σε στυλ σάντουιτς με μερεντούλα και γάλα. Τι θες, μωρ, τι θες. Τι θες, Μαρή, πόρχες και γλύφεις, τι θες. Δεν σε τάισα. Τα βάζω εδώ για να μην βγάζουν υγρασία στο πιάτο και γίνονται νιανιά. Και παράλληλα ψήνω εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο με ακούτε, real time ρουτίνα μαμάς. Απορροφητήρας, πλυντήριο πίσω. Η Αλεξάνδρα να αντατεύει το μπέμπι, γιατί εγώ έχω τα τελευταία pancake πάνω στο μάτι και θα τα κάψω. Και πήγα μέσα να του ρίξω μια ματιά πριν πάει η Αλεξάνδρα. Και μας έχουν πει τσισάκι από το πιπιλίνο, γιατί κοιμόταν και φυλάζαμε στο κρεβάτι. Και δεν τον άλλαξα τώρα τις πρωινές ώρες και παραφούσκωσε. Και μου κατούρισε και το κρεβάτι μου, οπότε καταλαβαίνετε πως έχω αλλαγή εντονιών και τα λοιπά. Καταπληκτικά. Τελείωσα τουλάχιστον με τα pancake και πάω στο μωρό να το κάνω μπάνιο. Όχι αγάπη μου! Τώρα τον πάρω, τον κάνω μπάνιο. Δείτε εδώ, καταπληκτικά. Έβγαλα τα σεντόνια και κάπως έτσι θα βγάλουμε τα τελευταία pancake. Μαζί παρεούλα.
κάνουμε μπάνιο, το τελευταίο μπάνιο. Θα κάνουμε μπαμάκι γιατί ο Βέμπης κατουρίζει. Ο καμεραμάν Αλεξάνδρα. Η μαμά τρέχει να τα προλάβει όλα. Καλό είναι να τα κάνετε τα μωράκια σας μπανάκι και το πρωί και το βράδυ. Αντού. Πεινάμε τώρα. Γιατί χαλαρώνουν. Πάμε να ντυθούμε να πιούμε γαλά. Πιπιλίτσια, κάνουμε και ένα νερό γιατί γουρουνίζεις. Δείτε εδώ με το δάχτυλο. Έτσι ήταν η Αλεξάνδρα. Αγκού. Η αδερφούλα μας μας κάνει μασαζάκι. Αγκού, ναι. Ωραίο είναι. Σφίγγισε κιόλας, θα κάνεις και κακάκια. Αντρούλη μου όμορφε. Έτσι, μπράβο Αλεξάνδρα. Κάντου και τα πατουσάκια του. Να ξεκουραστούνε. Αγκού. Κοίτα, έχει έναν άσπρα. Ναι, κρύωσε τώρα, γι' αυτό θα τον ντύσουμε γρήγορα. Α, για το γυρίσουμε και μπρουμητά. Ναι. Αγί, τι ωραίο. Τώρα ο Γιώργος τον χτενίζει, δεν μπορώ να σας τον δείξω όμως γιατί δεν φοράει ρούχα. Μόνο τα χεράκια του βλέπετε. Περιποίηση φουλ. Ο Μπέμπης είναι έτοιμος για διαφήμιση της Adidas. Αυτή είναι η πραγματική απόλαυση του Μπέμπη. Ακούτε και το αεροπλάνο που φτάνει στο αεροδρόμιο, το πλυντήριο. Έτοιμο και αυτό να βγει να πλωθεί, αλλά πρώτα θα θυλάσω. Πριν πιει γάλα, θα πάμε να κάνουμε ωρό. Πάμε να κάνουμε έναν ωρό. Πώς κάνουμε ωρό? Πατάμε δυνατά. Και βγαίνουν όλα. Τώρα αυτό κάνουμε. Να μας βγουν οι μιξούλες μας. Να είμαστε καθαροί. Μην το φοβάστε τον ωρό. Έχουμε και το τρισαλίν, τον αποσυμφορητή. Εύκολο. Βλέπω. Και εννοείται ότι μετά πάμε στον θυλασμό. Και αφού θυλάσαμε, τώρα η Αλεξάνδρα θα παίξει με τον μπέμπι. Ο Τζόρτζ μου μόλις ντύθηκε. Θέλω να σου φτιάξω μαμά. Μαμά, είμαι πιο κάτω, δεν μπορώ να παίζω PlayStation. Ναι, όταν θα ακούς, θα μπορείς να παίζεις και PlayStation. Να σου βάλω pancake ή δεν πεινάς? Δεν πεινάω. Εντάξει. Τώρα θα βάλω εγώ να φάω pancake γιατί πεινάω. Οπότε θα κάτσουν να παίξουν τα μεγάλα με το μικρό. Για να κάτσει η μαμά να καταφέρει να φάει για να πάει να απλώσει. Έλα. Και φυσικά κάθε φορά έχω τους καλύτερους βοηθούς, έτσι. Δεν είναι πάντα τόσο γλυκά παιδάκια. Προσπαθούν. Έλα. Δεν έχω δέσει όλα. Χωράνε, είναι μεγάλο το πλυντήριο. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο, κλείστο. Λοιπόν, έβαλα και των παιδιών. Βγάλαμε και από τα παιδιά τα σεντόνια. Λέω. Να πληθούνε. Δεν θα βάλω σκόνη στα σεντόνια καθόλου. Α. Ωραίο, ε. Ναι. Κλασική αξία, Λενόρ χρυσό. Λοιπόν, και θα βάλουμε τώρα τα σεντόνια να πληθούν. Αυτό εδώ και το παιδί. Και με μέλι είναι τέλεια, αλλά καμιά φορά τη θες τη μερεντούλα σου. Ορμόνες είναι αυτές. Κοιτάξτε τι βρήκα το μαξιλάρι του μπαμπά. Ναι, άσε μέσα. Μπορώ να πεισμωμένο. Έλα εδώ βρε που πεισμωσες. Αφού συνέχεια εσύ το έχεις το μωρό, άσε και λίγο το Γιώργο. Πρόσχε, η πιπίλα στα πόδια. Πάει η πιπίλα. Δεν πειράζει, κράτη το μωρό εσύ. Μη σηκώνεσαι, κάτσε εκεί. Βγάζουν τον κουβά με τα ρούχα έξω. Και η κύρα μαζί. Και σαφώς εγώ συνεχίζω το πρωινό μου έτσι. Ήρθε η ώρα να στρώσουμε σεντόνια. Εγώ υδρωμένη, γιατί ξέρετε ότι άφηνα το πάνω το κρεβάτι. Είναι πολύ ψηλή η κουκέτα μας. Είμαι ένα 70 και δείτε που είναι.
Είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι σχεδόν ένα 80. Και το έστωρε ο Χρήστος στο πάνω το κρεβάτι λόγω του χειρουργείου, λόγω της κεσαρικής. Αλλά εντάξει, τώρα που πέρασαν 2 μήνες, είπα να το προσπαθήσω μόνη μου. Καλά πήγε, αλλά κουράστηκα λίγο. Και επίσης τώρα αυτό που βλέπω. Αυτό που ακούτε είναι το δεύτερο πλυντήριο που θα βγει, που είναι τα σεντόνια όλα μαζί. Εδώ δείτε δαχτυλιές. Θέλω να κάτσω να το καθαρίσουμε τώρα και αυτό και το πάνω. Να βάλω τα παιδιά να το καθαρίσουν. Τα παιδιά για να σέβονται πρέπει να τα μαθαίνεις από μικρά. Πρέπει να σέβονται και να καταλαβαίνουν η μαμά τι τραβάει μέσα στο σπίτι, τι δουλίτσες κάνει. Και ούτως ή άλλως τους αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, Γιώργο, ξεκινάς το πάνω. Ναι. Μαζί με την Αλεξάνδρα. Έλα, Αλεξάνδρα, απ' έξω. Έλα, μισό, Γιώργος, πριν στάξει. Πάμε. Το βλέπουνε και σαν παιχνίδι. Πάμε. Το βλέπουνε και σαν παιχνίδι. Προσέξτε, μην πέσετε. Εγώ είπα να είστε όρθιοι, όχι να σκαρφαλώνετε. Καλό, όλη μέρα έτσι είναι. Καλό καθάρισμα. Δεν μπορώ και πάρα πολύ. Καταρχήν δεν χρειάζεται να ανέβεις. Δεν χρειάζεται να ανέβεις. Τέντος το χέρι σου, φτάνεις, είσαι ψηλός. Έτσι. Και εσύ φτάνεις. Μπράβο. Πάμε να κάνουμε και το κάτω. Καθίστε κάτω. Γελάτε, ε. Έλα, πάει να πλώσει η μαμά τώρα που κοιμάται το μωρό. Εσείς κάντε καλή δουλειά. Να το έχεις εδώ για να... Όχι, δεν και όχι. Εδώ. Θα σας ψεκάσω εγώ και εκεί, μην αγχώνεσαι. Τρίψτε καλά, καλά να μην έχει δαχτυλιές. Μπράβο. Τρίψτε καλά. Με δύναμη, μπράβο. Είδες που φεύγει. Εδώ. Δεν το κάνουμε για να περάσει ο ένας τον άλλον, το κάνουμε για να καταλάβουμε τι πρέπει να καθαρίζουμε και πώς πρέπει να καθαρίζουμε. Εντάξει? Ναι, ναι. Το κάνουμε για να καταλάβουμε πόσο η μανούλα δυσκολεύεται με τις δουλειές, πώς πρέπει να τη βοηθάμε τη μανούλα, έτσι δεν είναι? Μετά να κάνουμε από εδώ έξω. Ναι, θα κάνετε και το έξω. Τρίψτε καλά παντού, ναι. Να καθαρίσει όλο το κρεβάτι. Τα είδες, φαντάσου η μαμά που καθαρίζει ένα ολόκληρο σπίτι πόσο πονάνε τα χεράκια της. Μαμά, μπορώ να μαγειρέψω εγώ μαζί? Να μαγειρέψεις μαζί μου? Ναι. Θα μαγειρέψουμε μαζί. Εδώ λίγο. Μπράβο. Πάμε για την εξωτερική πλευρά. Όχι, από εδώ γιατί είναι μεγάλη επιφάνεια. Πάμε μαζί. Κάντε άκρη, μην σας έρθει το ψιτ. Έλα, πάμε. Αν και είναι οικολογικό το πλάνετ. Μπράβο. Όσο φτάνετε, όσο φτάνετε. Το άλλο θα το κάνω εγώ. Όχι έτσι, καθαρίζουμε όμορφα. Το κάνουμε για να μάθουμε 5 πράγματα. Δεν το κάνουμε έτσι για να χοροπηδάμε και να παίζουμε. Συγγνώμη. Πάμε. Μετά να κάνουμε τι. Κατεβάζουν τώρα τα παιχνίδια να καθαρίσουν. Πρόσεχε. Να καθαρίσουν όλο το έπιπλο. Πρόσεχε. Γιατί βιάζεσαι? Για να καθαρίσουν όλο το έπιπλο. Έτσι τα παιδιά καταλαβαίνουν την οργάνωση, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πρόγραμμα, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να σέβονται. Μαθαίνουν πολλά από αυτό. Κύρα, τι έγινε? Κύρα, εσύ τι θα κάνεις? Εσύ τίποτα, δεν είσαι ποτέ αυτόνομη. Εσύ είσαι μια ζωή μωρό. Αυτός είναι ο κουβάς με τα ρούχα από πριν. Πάω να φέρω και τα ψεντόνια για να ξεκινήσω το άπλωμα. Βλέπετε τι επικρατεί εδώ για άπλωμα, ε. Πρώτα θα πλώσω τα σεντόνια στα σχοινιά που είναι μακριά και μετά θα βγάλω την απλώστρα γιατί σίγουρα θα χρειαστεί να πλώσω τα ρουχαλάκια και αυτά και πρέπει να μαζέψω και τη σιδερόστρα με το σίδερο από χθες που σιδέρωνα. Μπέμπις κοιμάται. Έχω απλώσει όλα τα σεντόνια. Απλώνω απλώστρα και δείτε μόνα τους τι ακολουθεί, τι συνεχίζουν και κάνουν. Πιάσαν όλα τα παιχνίδια τους και τα γυαλίζουν όλα. Τα παιδάκια έτσι μαθαίνουν. Όλα έτοιμα. Στο μόνο που δεν έχω αλλάξει εντόνια είναι ο μπέμπις, γιατί του άλλαξα πριν 2 μέρες και είναι καθαρά. Ακόμα κάνετε τα παιχνίδια εσείς, ε? Ναι. Τέλεια, σας έχω βρει φοβερή ασχολία, να ασχολείστε ώρες. Και τώρα πάω να στρώσω το δικό μας το κρεβάτι. Στρώθηκε και το κρεβάτι μου, είναι κομπλέ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί? Το καινούριο μου baby είναι εδώ. Καλωρίζει κόμμας λοιπόν.
κατέβηκα κάτω να παραλάβω το κλειδί. Έδωσα κάτι χαρτιά το πρωί. Οπότε έχω ανεβοκατέβει τη σκάλα 4 φορές. Πτώμα. Θύλασα τώρα και το μπέμπι. Μόλις κοιμήθηκε μέσα στη φωλιά. Και έκατσα λίγο στο κρεβάτι 10 λεπτά. Θα κάτσω λίγο έτσι να χαλαρώσω. Και μετά θα σηκωθώ να μαγειρέψω. Τίποτε, κοιμήθηκε. Και ότι θα κάτσω να χαλαρώσω. Τον έφερα στο κρεβάτι μου, μπας και τον κοιμήσω εδώ, γιατί εδώ πέρα κοιμάται πιο εύκολα. Γιατί θέλει μανούλα, θέλει να είναι δίπλα στη μανούλα το παιδάκι μου. Ο Γιώργος βάζει το νερό για τα μακαρόνια. Έχω βγάλει τα υλικά για την καρμπονάρα. Η Αλεξάνδρα τρώει πάλι pancake. Και βλέπουμε Ευελίνα Νικόλιζα. Καθώς εγώ θα κόψω τα υλικά όλα, μπέικον, κρεμμύδι, σκόρδο, μανιτάρια, φρέσκα, θα σας πει ο Γιώργος τι υλικά θα χρειαστεί αυτό το φαγητό. Ο Γιώργος θα μας πει τα υλικά. 2 σκελίδες σκόρδο. Ένα μικρό κρεμμύδι. Μία κουταλιά. Βούτυρο. Μαργαρίνη. Μαργαρίνη. Μία κρέμα γάλακτος. Ναι. Φρέσκα μανιτάρια. Και τριμμένο τυρί. Και 5 φέτες. Και 5 φέτες. Και από μπέικον. Και αφού κάναμε όλες τις δουλειές, ό,τι πλάνα έχετε δει να ξέρετε είναι τραβηγμένα από τον Γιώργο και την Αλεξάνδρα που δεν πιάνω εγώ κάμερα και βλέπετε και τα δύο μου χέρια. Έχουμε μαγειρέψει τέλεια με τον Γιώργο. Έπλυνα σουρωτήρι, κουτάλα και αστικό της κοπής. Γέμισα το παγούρι από το φίλτρο. Τώρα έβαλα ένα πλυντήριο πιάτων. Όλα τα υπόλοιπα που ήταν και από χθες το βράδυ. Μάζεψα τώρα τα pancake. Για να μην ξεραθούν. Η Αλεξάνδρα έκανε με την ηλεκτρική το δωμάτιό τους, οπότε ο Γιώργος φουγκαρίζει. Αύριο θα γίνει το αντίθετο. Μεθαύριο θα τα κάνει η μαμά. Μην ακούσω κανέναν να εκμεταλλεύεσαι τα παιδιά σου, τα βάζεις για δουλειά, να κάνουν δουλειές, γιατί τα βλέπουμε αυτά τα τρελά. Είπαμε, έτσι μαθαίνουν να εκτιμούν, να σέβονται, μαθαίνουν το πρόγραμμα, τους κανόνες του σπιτιού. Μαθαίνουν πόσο πολύ μπορεί να κουράζει τη μαμά ή ο μπαμπάς, ανάλογα ποιος κάθεται στο σπίτι και τα κρατάει. Το τι δουλειές πρέπει να γίνονται. Θα γίνουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Αύριο μεθαύριο που θα πάνε σε δικό του σπίτι, θα σπουδάσουν, θα μάθουν πώς είναι η φοιτητική ζωή. Δεν θα πάνε αύριο μεθαύριο σε ένα σπίτι και δεν θα ξέρουν τι τους γίνεται. Είναι όλα για το καλό τους. Είναι αρχές αυτές που δίνω αυτή τη στιγμή. Θα κλείνω και πάμε να δω πού θα στήσω τώρα, γιατί κοιμάται το μωρό μέσα, μην το ξυπνήσω. Για να κάνουμε τα έμπτυς προϊόντα. Τα έμπτυς προϊόντα για να σφουγγαρίσω το υπόλοιπο σπίτι να τελειώνω. Είναι αρκετά τα έμπτυς, οπότε πάμε να δούμε τι έχει τελειώσει και να σας πω την άποψή μου. Ένα μαλακτικό μεγάλο, 82 πλήσεις, αυτά συμφέρουν πάρα πολύ. Από σουπλίνι, το μανταρίνι, σας το έχω ξαναδείξει ότι είναι θεϊκό. Λοιπόν, τα τρία που αγαπώ εγώ είναι το σουπλίν αυτό, το μανταρίνι. Το σουπλίν, το μιστράλ, 56 πλήσεις είναι αυτό, αυτό είχα βρει σε προσφορά. Αυτά τα δύο εξαντλήθηκαν, έχουν πλύνει τα πλυντήρια. Τα ευχαριστούμε, θα τα ξαναπάρουμε και τα δύο εννοείται και το Λενόρ το χρυσό, είναι τα τρία αγαπημένα μου. Προδέρμ τώρα έχει ξεβάψει, έχει ξεθοριάσει, το χρησιμοποιώ και στα τρία παιδιά. Στα παιδιά βάζω ακόμα παιδικό,
Δεν ξέρω από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσεις να βάλεις κανονικό αφρόλουτρο, αλλά εγώ θέλω να τους βάζω ακόμη ό,τι πιο αγνό. Προδέρμ και στο μωρό και στα παιδιά, τώρα που τελείωσε το σεπτόνα. Δεν έχω να πω κάτι γιατί το χρησιμοποιώ, 8 χρονών είναι ο Γιώργος, το χρησιμοποιώ από όταν ήταν βρέφος, οπότε έχω να πω τα καλύτερα 8 χρόνια που το αγοράζω. 8 χρονών είναι τώρα. Στα 8 είσαι. Έκλεισε τα 7, πας στα 8. Λοιπόν, Silver Shampoo, πάρα πολύ καλό να το ξέρετε. Με ξέρετε εμένα τι ξανθιά είμαι, θέλω να είμαι πλατινέ. Είναι φοβερό, είναι καταπληκτικό. Είναι από σερί λέγεται η σειρά και είναι από Farcom. Από την εταιρεία Farcom. Ένα δειγματάκι από L'Oréal Elviv, Dream Links Reviver. Ελπίζω να το προφέρω σωστά και να μην το σκοτώνω. Την έχω πάρει και σε κανονική ποσότητα. Είναι πάρα πολύ ωραία μαλακτική. Από το πρώτο λεπτό ξεμπλέκει τα μαλλιά. Πάρα πολύ ωραία και ωραία μυρωδιά. Αυτά εδώ. Της Gillette Blue 3 Smooth. Είναι, είχε 4x2. Και είναι, αν θυμάστε, από το supermarket haul που παρήγγειλα και σας είπα ότι τα ξηραφάκια τα ξέχασε η κοπέλα. Δεν τα ξέχασε η κοπέλα. Πρέπει όταν παραγγέλνεις από τη σελίδα, από το ηλεκτρονικό κατάστημα τέλος πάντων, να προσθέτεις στο καλάθι και τα δώρα. Και τα αφαιρούν μετά αυτοί από το ταμείο, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να το δουν. Οπότε δικιά μου βλακεία ήταν, αλλά πού να το ήξερα, πρώτη φορά παραγγείλα. Τώρα που θα είναι δώρα θα ξέρω. Δηλαδή αν είναι 2x1, πρέπει να βάζεις τα 2 προϊόντα και το τρίτο μέσα στο καλάθι και το αφαιρούν αυτοί. Πάμε σε ένα αφρόλουτρο της Nivea. Εντάξει παιδιά, να μην σας πρίζω κάθε φορά σε όλα τα έμφυστα βίντεο. Είναι το αγαπημένο μου, το χρησιμοποιώ 2 χρόνια τώρα από την εγκυμοσύνη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, είναι καταπληκτικό. Πάμε σε ένα σαμπουάν, το οποίο βλέπετε, ούτε και το τελείωσα όλο. Δεν μου άρεσε καθόλου. Είναι από Nature Box που αγαπώ το spray conditioner με την ελιά, με το λαδάκι. Αυτό με το αβοκάντο το σαμπουάν ήταν χάλια, δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν καταλάβαινα κάτι στα μαλλιά. Γιατί δεν σου άρεσε καθόλου? Μόλις εξήγησα, Αλεξάνδρα μου, ότι δεν μου άρεσε. Δρό πατώματος Dettol με πράσινο μήλο. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία και καθάριζε πολύ ωραία. Κράταγε μυρωδιά, η αλήθεια είναι. Μία μάσκα L'Oréal Elviv Extraordinary Oil. Ξέρετε ότι αγαπώ αυτή τη σειρά. Πολύ ωραία μυρωδιά. Η Αλεξάνδρα τρελαινόταν να τη βάζουμε και στα μαλλιά τη. Τη έβαζα στι ακρούλε. Πάρα πολύ ωραία μάσκα και βλέπει κιόλα αποτέλεσμα. Για οικονομική μάσκα του σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολύ καλή. Πάμε στο πρώτο απορρυπαντικό που τελείωσε του Baby. Είναι το Baby Planet, οικολογικό. Τώρα πήρα τις Προδέρμ και το απορρυπαντικό και το μαλακτικό. Θα πω ότι καθάριζε ωραία, αλλά δεν κράταγε μυρωδιά. Το Προδέρμ είναι πιο ωραίο. Αλλά τώρα μου λέτε πολλές για το Αρκάδι, οπότε όταν τελειώσει το Προδέρμ θα πάρω από το Αρκάδι να δοκιμάσω. Από Schwarzkopf είναι το Gliss Hair Repair, Total Repair. Για τα λεπορημένα ξηρά μαλλιά, έχω αδειάσει άπειρα μπουκαλάκια, προφανώς για να σας το ξαναδείχνω, το αγαπώ και το ξανααγοράζω. Της NAC επιθέματα στήθους, του Jumbo συμφέρουν πιο πολύ, αλλά δεν τα είχα βρει όταν είχα πάει. Την επόμενη φορά θα πάρω του Jumbo, γιατί ακόμα τρέχουν τα γάλατα, είναι λογικό, το μωρό είναι 2 μηνών. Σακούλα, αυτή η σακούλα είναι για το πλυντήριο, κάψουλες, 63 κάψουλες. Καθάριζε πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να πω κάτι για το πλυντήριο πιάτων. Καθαρίζουν πάρα πολύ ωραία και τα αφήνει και τα φέρει. Ό,τι βρω σε προσφορά και συμφέρει, θα το πάρω. Σεπτό αφρόλουτρο που σας είχα πει ότι τελείωσε πριν από το Προδέρμ. Φανταστείτε, έχω πάνω από μήνα που τα μαζεύω. Οδοντόκρεμα Colgate 3x5. Φυσική γεύση φρούτων με πορτοκάλι και ροδάκινο. Αλεξάνδρα, σου άρεσε αυτή? Ναι, πολύ. Τη άρεσε. Είχαμε πάρει μία σημεία δώρο, τη άρεσε, οπότε χρησιμοποιεί τώρα τη δεύτερη. Θα ξαναπάρουμε αυτή ή θα πάρουμε κάτι άλλο? Θα πάρουμε κάτι άλλο. Θα πάρουμε κάτι άλλο, κάνουμε και αλλαγές. Carotene Protect and Shine Hair Care Spray. Ρουτίνα για τα μαλάκια, σας το έχω ξαναδείξει, αντιλιακό μαλλιών. Το χρησιμοποιείς και στη πισίνα και στη θάλασσα και σε βρεγμένο και σε στεγνό όπου θες. Το βάζω και στην Αλεξάνδρα, μόσχο πολλάει. Μυρίζει τέλεια. Της Kiko επιθέματα στήθους. Ωραία είναι. Είναι πιο μεγάλα από τη Snack. Είναι πιο μεγάλα σε μέγεθος, οπότε σε καλύπτουν λίγο περισσότερο. Ξεκινήσαμε τα νούμερα. Old Spice Restart, τα αφρόλουτρο, μυρίζει εκπληκτικά. Είναι η μόνη σειρά που παίρνει πλέον ο Χρήστος και σε αποσμητικό και σε σαμπού αφρόλουτρο. Mario Badescu δεν το άδειασα, δεν μου άρεσε καθόλου η μυρωδιά του αρχικά, δεν έκανε και κάτι. Είναι με ένζυμο. Μία κρέμα για σύγκαμα της Fresden, η Αλεξάνδρα είναι στα 6 τώρα, οπότε 6 χρόνια παίρνω με αυτή.
Χρησιμοποιώ και από Σεπτόνι, χρησιμοποιώ και από άλλες, αλλά έχουμε μείνει ικανοποιημένοι με αυτή. Αυτή βάζω και στο baby κυρίως. Από Pharmacet ένα δειγματάκι που σας το είχα δείξει στο βίντεο με τα πράγματα που μας είχαν χαρίσει στο νοσοκομείο, οι εταιρείες. Από άλλη κρέμα για σώμα και πρόσωπο, πάρα πολύ καλή. Μπορώ να σας πω ότι όλη η ξηροδερμία του baby, όσοι είστε καινούργοι και δεν έχετε δει το βίντεο, ότι γέννησα πρόωρα, μόλις έκλεισα τον 8ο. Ο μπέμπις έχανε αμνιακό υγρό, είχε σκιστεί ο σάκος και έχανε αμνιακό υγρό. Οπότε ο μπέμπις βγήκε με αρκετά έντονη ξηροδερμία, ξεφλούδιζε παντού. Οπότε αυτή έκανε τη δουλειά της πάρα πολύ καλή, έχω να πω τα καλύτερα. Τέλος, το πακέτο μας, Baby Lino Sensitive, τα αγαπάμε. Είδατε κιόλας ότι τα παίρνω από τα φαρμακεία, τα παραγγέλνω πακέτα. Πακέτα να έχω. Γιατί όταν έχεις μωράκι τα Baby Lino δεν είναι ποτέ αρκετά. Αυτά ήταν τώρα τα empties, θα τα μαζέψω και θα κάτσω λίγο να ξεκουραστώ γιατί έχει αρχίσει και μου βγαίνει λίγο η κούραση. Δεν έχουμε κάνει λίγα από το πρωί, έχουμε κάνει πάρα πολλές δουλειές. Επίσης, ο Γεωργάκης σφουγγάρισε και το δωμάτιό μου, ήθελε να σφουγγαρίσει, θέλει να σφουγγαρίσει και το υπόλοιπο σπίτι. Θα τον αφήσω αφού θέλει και μετά μπορεί να το περάσω εγώ ένα χέρι ακόμα. Ναι. Δεν θα τη βουτήξεις, την έχω βουτήξει εγώ. Αφού θέλει να σφουγγαρίσει, θα σφουγγαρίσει, δεν είναι κάτι κακό. Και μην ακούσω ότι είναι αγοράκι, μην το αφήνεις να κάνει δουλειές. Θα τα πάρω στο κρανίο. Μην το ακούσω αυτό. Έτσι τους κάνετε μάγκες και γίνονται γενοκτονίες και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να σέβονται, πρέπει να καταλαβαίνουν ότι ούτε να τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ισότητα. Και τα αγόρια βοηθάνε. Αύριο μεθαύριο θα τους στείλεις φοιτητές, θα τους στείλεις φαντάρους και δεν θα ξέρουν να κάνουν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, θα παντρευτούν και δεν θα σέβονται τη γυναίκα τους. Πρέπει να τους τα μαθαίνουμε εμείς οι μαμάδες αυτά για να βγαίνουν σωστοί άντρες στην κοινωνία. Το αντίστοιχο ισχύει και για τα κορίτσια, έτσι. Λοιπόν, σας κλείνω. Αρκετά είπαμε. Πάω να ξεκουραστώ. Η κατάσταση που επικρατεί είναι αυτή. Το πνίγεις έτσι όπως κάθεται ή δεν το πνίγεις. Ο μεγάλος κόβει τα νύχια μόνος του. Και τώρα θα κάτσω κι εγώ εδώ. Και η Αλεξάνδρα ξάπλωσε στο κρεβάτι της. Τώρα για πόση ώρα, δεν ξέρω. Μόλις φάγαμε καρμπονάρα, βγήκε ένα όνειρο. Ένα όνειρο. Έβαλα την Αλεξάνδρα στο κρεβάτι της πριν από ό,τι είδατε και καθόμουν στον καναπέ με τον Γιώργο, μπας και κοιμηθούν. Όχι. No, no, no. Δεν κοιμήθηκα. Μετά τα παίρνω μέσα στην κρεβατοκάμαρα, πάλι δεν κοιμήθηκαν. Μετά μου λέει η Αλεξάνδρα, θέλω να πάω στο παιδικό. Ήρθε στο σαλόνι και έκατσε. Το ξέρω. Εκεί που με έπαιρνε ο ύπνος μία-δύο φορές, ο Γιώργος με τσίγλαγε, μαμά πεινάω, μαμά πεινάω. Με τίναζε στον αέρα. Σηκώθηκα, τους έβαλα να φάμε, φάγαμε. Και τώρα με πήρε ο Χριστάκος τηλέφωνο ότι έρχεται να του βάλω να φάει, γιατί θα πρέπει να φύγει ξανά για δουλειά μπαμπαμ. Οπότε του έβαλα, πρέπει να πετάξουμε και τα σκουπίδια. Και τώρα. Το πλυντήριο τελείωσε όση ώρα ήμασταν ξαπλωμένοι και το τακτοποιώ. Θύλασα, κοίμησα το μωρό, σήκωσα την τέντα, ευτυχώς κάνει ρεύμα, έχει λίγο αέρα, φυσάει λίγο και θα κάτσω τώρα να μαζέψω όλα τα ρούχα, να τα διπλώσω, να αφήσω στην άκρη ότι χρειάζεται σίδερμα και όλα τα άλλα να τα τακτοποιήσω. Έκανα ένα μπάνιο και ζω την απόλυτη παράνοια. Η Αλεξάνδρα παίζει τη φυσαρμόνικα και η Κύρα τραγουδάει. Και ο μπέμπις κοιμάται εδώ μπροστά μου. Μόλις γυρίσαμε από τις κούνιες, μπορείτε να διακρίνετε ότι έχω γίνει μουσκεμά μέχρι να ανεβάσω το καρότσι από την εξωτερική σκάλα για να τα αφήσω κάτω στην είσοδο, μέσα. Ο Γιώργος κάνει μπάνιο από ό,τι ακούτε το νερό. Η Αλεξάνδρα θα μπει μόλις βγει ο Γιώργος, η μπανάκι, ο μπέμπις κάθεται στη φωλιά, πρέπει να τον θυλάσω γιατί είχε γκρίνια, θα ξαναγκρινιάξει με σίγουρη. Τώρα θα ανοίξω λίγο τα παντζούρια να κάνει ρεύμα. Γιατί όπως σας έχω πει δεν έχουμε air condition, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ουφ. Τακτοποίησα και όλα τα ρούχα πριν,
που μάζεψα απ' έξω. Αχ, είναι ωραία, φυσάει. Τι είναι, κυρά? Άλλαξα και μία πάνω στην κύρα γιατί είχε κάνει κακά και τσίσα. Και τώρα θα βγάλω τα ρούχα. Θα έρθει και ο Χρήστος, θα έχει τα ρούχα της δουλειάς του, οπότε θα βάλω άλλο ένα πλυντήριο επειδή θα έχει τα ρούχα της δουλειάς του. Θα συμμαζέψω λίγο το σαλόνι, γιατί γίνεται αυτός ο χαμούλης. Θα σας κλείσω κάπου εδώ, έτσι πήγε όλη η μέρα μας. Θα τους κάνω και ένα τοστάκι να φάνε για βράδυ και μισό ποτήρι γάλα. Κάθε βράδυ όλο και κάτι τσιμπάνε αν δεν φάνε ξανά φαγητό. Τρώνε συνήθως δύο φορές τη μέρα, σήμερα φάγανε μία. Τους πήρα και κάτι κρουασανάκι στις κούνιες και φάγανε κάτι κρουασανάκι και μία σοκολάτα, τη μοιραστήκανε. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να αφήσετε το σχόλιο σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή. Να πατήσετε και το καμπανάκι να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις όποτε έχουμε νέο βίντεο, live, οτιδήποτε. Κοντεύουμε τους 10.000 συνδρομητές, άντε να πάμε 10.000 να μπορούμε να ανεβάζουμε και καθημερινά story, να είμαστε έτσι πιο συχνά εδώ, να κάνουμε παρεούλα. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά, γιατί έχουμε πει αυτό είναι που μετράει. Η ομορφιά βγαίνει από μέσα μας. Επίσης, όταν έχουμε κατοικίδιο, μαθαίνουμε στα παιδιά μας να το φροντίζουμε. Η Αλεξάνδρα τώρα έστρωσε την πάνα που εγώ καθάρισα. Έστρωσε απλώς την πάνα την καινούρια. Και τώρα ακούτε την τροφή με τον μπολ που παίζει και κυνηγάει η κύρα. Πάει να της βάλει τροφή. Πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να φροντίζουμε τα ζωάκια, εφόσον έχουμε ζωάκι στο σπίτι.